Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι ακριβώς 5 και είμαστε έτοιμες μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, να βρούμε λύσεις τόσο για το ασφαλιστικό, όσο και για τη φορολογία και για τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας ο Στάσης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, θα μας μιλήσει για όλες τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, όπως επίσης και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας, για τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι κινδυνεύουν με πληστηριασμό, τι θα γίνει, ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη, τι θα γίνει με τις 100 δόσεις. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγα λεπτά και φυσικά θα απαντήσουμε ζωντανά και σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις, ζωντανά όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, μετά από το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έγινε η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου με τους επικεφαλείς των θεσμών για το ασφαλιστικό. Χωρίς απαίτηση για μείωση συντάξεων, εμφανίζονται μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποι των δανειστών μας κατά τη διαπραγμάτευση με τους συναρμόδιους υπουργούς, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών. Οι επικεφαλείς απέρριψαν και επίσημα την ελληνική πρόταση για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5% στον κλάδο επικούρησης. Αυτό σημαίνει ότι τα 500 εκατομμύρια ετησίως που προσδοκούσε να εξοικονομήσει η κυβέρνηση από αυτό το μέτρο θα πρέπει να εξασφαλιστούν από εναλλακτικές προτάσεις ή περικοπές συντάξεων. Κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας έκαναν λόγο για μια σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε επικοδομητικό και δημιουργικό πλαίσιο και η οποία θα συνεχιστεί και αύριο. Συμφωνία με τους δανειστές μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου επιδιώκει η κυβέρνηση, ενώ κατά τη χθεσινή πρώτη σύσκεψη με το κουαρτέτο προσδιορίστηκαν τα θέματα που θα ανοίξουν αυτή την εβδομάδα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα βρεθούν δημοσιονομικά θέματα και το ασφαλιστικό και εφόσον υπάρξει συμφωνία για αυτά, θα ανοίξει ο δρόμος για να επιτευχθεί συμφωνία και στα επόμενα, ανέφεραν αρμόδιοι κύκλοι. Οι επικεφαλείς των θεσμών θα αναχωρήσουν από την Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας, κλείνοντας με την επίσκεψή τους αυτή την πρώτη φάση της αξιολόγησης. Θα υπάρξει ένα διάλειμμα 7 με 10 ημέρες και θα επανέλθουν προκειμένου να παραμείνουν για άλλες 2 εβδομάδες, καθώς ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση έως το τέλος Φεβρουαρίου. Αυτό αναφέρει η ίδια κυβερνητική πηγή. Όπως διευκρινίστηκε από έγκυρους κύκλους, ο στόχος είναι να υπάρξει ένα ασφαλιστικό και ένα φορολογικό νομοσχέδιο, τα οποία θα κατατεθούν παράλληλα στη Βουλή. Το κουαρτέτο φαίνεται πως ζητά νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, αλλά και φόρο έως και 50% για υψηλά εισοδήματα. Ειδικά για το ασφαλιστικό, από την κυβέρνηση επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις και αναφέρουν ότι έχουν εκπονηθεί και εναλλακτικά σενάρια, τα οποία αν χρειαστεί θα τα παρουσιάσουν. Στα χέρια των θεσμών βρίσκεται η πρόταση της ελληνικής πλευράς για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή. Η πρόταση για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, που κατατέθηκε στους θεσμούς σήμερα, εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το δημοσιονομικό της περίοδου 2016-2019. Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος ξεκαθάρισε ότι οι φορολογικές διατάξεις με δημοσιονομικό αντίκτυπο, που συνδέονται με τους στόχους του μνημονίου, θα ψηφιστούν σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης. Σε παράταση του καθεστώτος απαγόρευσης της πώλησης κόκκινων δανείων που ισχύει τώρα, θα προχωρήσει η κυβέρνηση αν δεν έχει υπάρξει σχετική συμφωνία με τους θεσμούς έως τις 15 Φεβρουαρίου. Αυτό ανέφερε σήμερα πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους, υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την προηγούμενη συμφωνία έχει επιτραπεί η μεταβίβαση των κόκκινων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ έχει ανασταλεί έως τις 15 Φεβρουαρίου η δυνατότητα μεταβίβασης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας των καταναλωτικών καθώς και των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 7 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη. Αισιόδοξη πως θα υπάρξει επανακίνηση της ελληνικής οικονομίας, εμφανίστηκε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη, σε συνέντευξή της που παραχώρησε στο BBC. Η πρόεδρος της ΕΤΕ σημείωσε ότι οι προσδοκίες είναι για επιστροφή της χώρας στην ανάκαμψη στα τέλη του 2016, ενώ ανέφερε ότι η ύφεση του 2015 ήταν μικρότερη του αναμενόμενου.
Στη συνέχεια, η κυρία Κατσέλη επεσήμανε ότι όλες οι τράπεζες έχουν συστήσει ειδικές ομάδες για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ότι υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Βαθαίνουν, κυρίες και κύριοι, απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Στο κόκκινο το ταμπλό για σήμερα. Ο Γενικός Δείκτης, λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, αυτή την ώρα βρίσκεται στο μείον 0,85%. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει η Σοφία Ηρωδοπούλου. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, κυρία Σοφία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το ελληνικό χρηματιστήριο και σήμερα σε πτώση. Πτώση η οποία φτάνει το 0,85%. Ωστόσο, ενδοσυνεδριακά είδαμε να ξεπερνάει και το 1% η πτώση. Παρ' όλα αυτά, στο κλείσιμο βλέπουμε ότι περιορίστηκαν εν μέρει απώλειες, έχοντας ο Γενικός Δείκτης ως σύμμαχο το σημείο αντίστασης των 550 μονάδων. Σε ό,τι αφορά την υψηλή κεφαλαιοποίηση, βλέπουμε ότι η Motor Oil είναι αυτή που σήμερα καταγράφει την μεγαλύτερη πτώση, υποχωρεί κατά 4,16% και μάλλον σε αυτά τα επίπεδα θα κλείσει. Και ακολουθεί δεύτερη σε απώλειες σε αεροπορία Αιγαίου, η Aegean, στο μείον 3%, η Eurobank τρίτη σε πτώση, στο μείον 2,91%, και στη συνέχεια βλέπουμε Αλφα, ο ΠΑΠ, Τιτάν και ο ΤΕΝΑ συνεχίζουν με σημαντικές απώλειες. Στον αντίποδα, μία κάποια στήριξη προσπαθούν, επιχειρούν να δώσουν τόσο η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία ενισχύεται κατά 4,3% αυτή την ώρα, η ΕΧΑΕ στο συν 2%, και συνεχίζουν Lambda Development, ΕΙΔΑΠ, Τζάμπο, Γρυβάλια και Μέτκα, η οποία Μέτκα ολοκληρώνει την εφτάδα με τις μετοχές που ενισχύονται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Τώρα, σε επίπεδο δικτών, βλέπουμε ότι ο Γενικός Δείκτης είναι στα επίπεδα του μείον 0,85%, ωστόσο ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφει την μεγαλύτερη πτώση, που χωρεί κατά 1,85%, και όλα αυτά στο πλαίσιο των συζητήσεων που συνεχίζονται και των ανησυχιών για τις
τις αξιολογήσεις των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών. Πάντως όλα προμηνύουν ότι... Όλα προμηνύουν, Σοφία μου, ότι θα καθυστερήσει πολύ να έρθει αυτή η αξιολόγηση που αναμενόταν να έρθει, γιατί δεν βρίσκουν κάποιο σημείο σύγκλησης δεν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλησης μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Ακριβώς. Είναι και το θέμα της αξιολόγησης το οποίο αναφέρεις. Οι θεσμοί ξεκαθάρισαν ότι στην κυβέρνηση ότι τα δημοσιονομικά της πρώτης αξιολόγησης θα κλείσουν μαζί με τις παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας. Περιμένουμε τα νεότερα από αυτό το κομμάτι. Το πενταξί, μην ξεχνάμε, έχουμε το προσφυγικό θέμα, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο και δημιουργεί μια ανησυχία για το πώς θα καταφέρει να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα, η οποία σίγουρα θα πρέπει να έχει και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εντός συνόρων, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως και να έχει, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή συνεδρίαση του Ελληνικού Χρηματιστήριου. Βεβαίως, επειδή έχουμε και την απεργία των δημοσιογράφων, δεν θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την καθημερινή μας ανάλυση. Ωστόσο, από την Πέμπτη είμαστε και πάλι εδώ για να δίνουμε όλες τις λεπτομέρειες τους τηλεθεατές και τις πληροφορίες που αφορά τις αγορές και όχι μόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, τόσο ο Στάθης Χριστοδουλέλης, όσο και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και οι δύο οι δικηγόροι μας θα μας βρουν λύσεις και θα απαντήσουν μοναδικά, όπως κάνουν κάθε απόγευμα, σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Στάθης Χριστοδουλέλης, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Θα έρθει σε πολύ λίγα λεπτά. Σε 2-3 λεπτά θα είναι κοντά μας. Ακριβώς. Έχουμε όμως τον άλλο τον δικηγόρο μας. Ακριβώς. Έχουμε τον Δημήτρη Αναστασόπουλο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θέλω να χαμογελάμε και μετά από αυτά την πολύ καλή ενημέρωση που μας κάνεις πάντα για τα κόκκινα δάνεια, διότι σήμερα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, διότι όλοι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, τι κάνουμε με τα καταναλωτικά μας δάνεια, τι κάνουμε με ένα στεγαστικό δάνειο, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα κούρεμα, όπως επίσης τι κριτήρια χρειάζονται. Και βεβαίως θα πάμε και στα δάνεια των επιχειρήσεων. Και ξέρεις τι άλλο ξέρει πολύ καλά, Σοφία, ο Δημήτρης, έτσι, και μας ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές. Λέω ένα λεπτά και να ρωτήσω τον Δημήτρη και θα σας πούμε. Σχετικά με τα capital controls και τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Ναι. Είναι κάτι, ξέρεις, που ακόμα. Εντάξει, τα 420 ευρώ το ξέρουμε πλέον όλοι, ότι μία φορά την εβδομάδα, okay, μπορούμε και το χειριζόμαστε. Το θέμα, Δημήτρη μου, είναι ότι εκτός από αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες περαιτέρω συναλλαγές που κατά καιρούς βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις και ενημερωνόμαστε από αυτές. Όμως ο κόσμος, ο πολλής, μπορεί και να μην τις γνωρίζει. Οπότε τι γίνεται με τις καταθέσεις, πότε μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήματα στο εξωτερικό, πότε μπορούμε να προσθέσουμε κάποια. Θα ήταν ευκαιρία η κυβέρνηση άμεσα να αποχωρήσει την κωδικοποίηση ενός νόμου, ένα νέο κείμενο δηλαδή, το οποίο να περιγράφει με απλά λόγια τι ισχύει σήμερα. Μάλιστα. Γιατί κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση δεν υπάρχει. Ακριβώς. Περιμένω κείμενο, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η σύγχυση στην κοινωνία. Υπάρχει μια σύγχυση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες. Έχουμε λοιπόν, μπορώ να πάω στην τράπεζα. Είναι οι ίδιοι κανονισμοί λοιπόν, γιατί έχουμε ακούσει ότι πηγαίνουν κάποιοι δανειολήπτες λοιπόν στην τράπεζα και ζητάνε είτε ένα κούρεμα είτε καλύτερες ρυθμίσεις. Τι μπορώ να κάνω και βεβαίως τι κριτήρια χρειάζονται. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι καταρχάς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλοι το πρόβλημά τους σαν μια μοναδική περίπτωση και με ψυχραιμία. Δεν μπορείς να πας στην τράπεζα βεβαίως και να ζητάς παράλογα πράγματα. Αυτά όμως που δικαιούσε είναι πολύ συγκεκριμένα και θεωρώ πως αυτή τη στιγμή υπάρχει το γόνιμο έδαφος προκειμένου, αν μη τι άλλο, οι δανειολήπτες να διεκδικήσουν κούρμα των τόκων στα κόκκινα δάνεια, αφού η τράπεζα αυτό που επιθυμεί στο τέλος είναι να ρυθμίσει ξανά το δάνειο και να πληρώσει ο δανειολήπτης τουλάχιστον το κεφάλαιο της οφειλής του. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα δάνειο το οποίο μπορεί να έχει να πληρωθεί 2-3 χρόνια, εφόσον έχει φορτωθεί με τόκους, είναι μια καλή ευκαιρία ο δανειολήπτης να ζητήσει να βγουν όλοι αυτοί οι τόκοι και εφόσον μπορεί να αποπληρώσει το κεφάλαιο, να ξαναρρυθμίσει το κεφάλαιο και να βγει μια μηνιαία δόση. Άρα, με ανάλογα. Τι μπορώ λοιπόν να το διεκδικήσω. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λοιπόν, δύο τρόπους. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η επικοινωνία μπορεί να γίνει με την τράπεζα, είναι εξοδικαστική.
και μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια μια ελεύθερη διαπραγμάτευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάποιο νομικό πλαίσιο, ή να αξιοποιηθεί ο κώδικας οντολογίας των τραπεζών. Ο κώδικας οντολογίας των τραπεζών, όπως έχουμε ξαναπεί, αφορά δάνεια τα οποία δεν είναι καταγγελμένα, δηλαδή είναι ακόμα ανενεργά και είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μηνός. Για όλα τα άλλα δάνεια τα οποία είναι καταγγελμένα και πιθανόν να έχει προχωρήσει εκτέλεση και να έχει εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής, και πάλι ο δανειολήπτης έχει την ευκαιρία να πάει στο υποκατάστημα. Ναι, γιατί πριν και να αναφέρθηκε ζητήσει... στο παράδειγμα των 2 ή 3 ετών. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν για τα δάνεια τα οποία είναι πολύ παλιά. Ισχύει για όλους. Απλά τα δάνεια τα οποία είναι καταγγελμένα θα μπουν στο νομικό πλαίσιο του κώδικα οντολογίας, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι με μια ελεύθερη διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι βασικό και πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία, είναι να εφαρμοστεί ο κώδικας οντολογίας σωστά από τις τράπεζες. Ο κώδικας οντολογίας, ναι, μεν είναι μια ελεύθερη διαπραγμάτευση, προϋποθέτει όμως, προβάλλει όμως κάποιο είδους ρυθμίσεις, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις έλογες δαπάνες διαβίωσης, που είναι ένα minimum κόστος διαβίωσης που έχει βγει από την πολιτεία, συν κάποια άλλα κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με, με το εισόδημα του δανειολήπτη, αλλά και το προσδόκιμο της ζωής. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μεγάλης ηλικίας δεν μπορεί να κάνει μια επιμήκυνση για 30 χρόνια. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε το δάνειο αυτό να κουρευτεί ή, εν πάση περιπτώσει, να διευθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι βιώσιμη και οριστική η λύση. Mm-hmm. Επειδή μας αρέσει να φέρνουμε σε αυτή την εκπομπή παραδείγματα. Ωραία. Παραδείγματα, βεβαίως. Ωραία. Και ένα παράδειγμα, ναι. το ποσοστό του κουρέματος που μπορώ να πετύχω. Δηλαδή, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχω ένα καταναλωτικό δάνειο των 50.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχω ξοφλήσει 20.000 ευρώ. Βεβαίως με τους στόχους έχει φτάσει το δάνειο, για παράδειγμα, είναι γύρω στις 40.000 ευρώ. Τι μπορώ λοιπόν να κερδίσω και βεβαίως τι μπορώ να πετύχω. Λοιπόν, θα πούμε ότι δυστυχώς το κούρεμα δεν είναι μία πρόβλεψη για όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, όταν η οφειλή είναι μικρή και είναι ελεγχόμενη, είναι πολύ δύσκολο η τράπεζα να δεχτεί ένα κούρεμα. Γι' αυτό, λοιπόν, όπως είπα και πριν, το πιθανότερο είναι να διεκδικήσει ένα κούρεμα των τόκων και να ξαναρρυθμιστεί το κεφάλαιο. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, τα χρόνια τα οποία έχει χάσει και έχει φορτωθεί κάποια έξοδα και κάποιους τόκους να αφαιρεθούν και να ξανατρέξει η οφειλή από την αρχή. Αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κούρεμα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες οφειλές και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να ξαναμπούν σε τροχιά ρύθμισης εάν δεν υπάρξει κάποιο είδους κούρεμα. Πολλοί πάντως, να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό που λες, γιατί πολλοί τηλεθεατές μας έχουν πει ότι έχουμε πάει να διαπραγματευτούμε λοιπόν εξοδικαστικά με την τράπεζα και πάλι όμως αρνούνται να μας δώσουν μια βιώσιμη λύση στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων μας. Σε αυτή την περίπτωση είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Λοιπόν. Και πάλι θα κάνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στα δάνεια τα οποία είναι καταγγελμένα και στα δάνεια τα οποία είναι ενεργά. Για τα δάνεια τα οποία είναι καταγγελμένα, δυστυχώς το πάνω χέρι έχει η τράπεζα. Δηλαδή, από τη στιγμή που η τράπεζα αρνείται να κάνει τη ρύθμιση, με απλά λόγια, το επόμενο στάδιο θα είναι να ψάξει ο δανειολήπτης ένα δικηγόρο προκειμένου να βρει έναν τρόπο να το διευθετήσει αν γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Όπως είπαμε, τα κτίρια είναι πολλά και έχει πάρα πολλές παγίδες, αλλά ακόμα ο νόμος Κατσέλη ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια. Ή από εκεί και πέρα, εφόσον θεωρεί πως έχει αδικηθεί, εφόσον θεωρεί πως το έχουν φορτώσει τόκους ή έξοδα τα οποία δεν θα πρέπει να τα έχει φορτωθεί, ή η τράπεζα γενικότερα είναι, η συμπεριφορά της είναι καταχρηστική, θα μπορούσε μέσω δικαστηρίου να πετύχει πιθανόν να ανακόψει την εκτέλεση της τράπεζας, να κερδίσει πολύ χρόνο και στο ενδιάμεσο να πετύχει μια νέα ρύθμιση. Για τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν ενεργά δάνεια και μπορούν να ενταχθούν στον κώδικα δεοντολογίας, δεν είναι μια διαδικασία η οποία τελειώνει σε ένα στάδιο. Αφού συμπληρώσει λοιπόν το τυποποιημένο έντυπο και το αποστείλει στην τράπεζα, η τράπεζα υποχρεωτικά εντός κάποιων ημερών σου αποστέλει μια επίσημη πρόταση και εκεί έχεις τρεις επιλογές. Είτε να τη δεχτείς, είτε να την αρνηθείς και να μην προχωρήσεις τη διαδικασία αυτή, ή να κάνεις τη δική σου αντιπρόταση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το δεύτερο βήμα είναι να κάνεις τη δική σου αντιπρόταση. Εμείς αυτό προτείνουμε. Η αντιπρόταση αυτή πρέπει να είναι γραπτή, εμπεριστατωμένη και να αναφέρει μέσα όλα τα ουσιώδη στοιχεία τα οποία οφείλει η τράπεζα να λάβει υπόψη της και τα οποία ποια είναι. Είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή τι χρειάζεται έναν οικοκύριο το μήνα για να ζήσει. Είναι η ηλικία του δανειολήπτη για να δούμε τι επιμήκυνση μπορεί να γίνει, η περιουσιακή του κατάσταση για να δούμε και ποια είναι η αξία που καλύπτει το δανεισμό και από εκεί και πέρα με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να πείσει, να περάσει ένα επιχείρημα για ποιο λόγο δικαιούται κούρεμα και για ποιο λόγο θα έπρεπε προκειμένου να ξαναγίνει βιώσιμη η ρύθμιση αυτή, να του χαριστεί ένα μέρος του δανείου του. Επειδή όμως οι τράπεζες πολλές φορές φοβούνται τη λέξη κούρεμα, έχουν δημιουργηθεί κάποια νέα προϊόντα τα οποία περιέχουν με κρυφό τρόπο εντός εισαγωγικών το κούρεμα. Ένα παράδειγμα ποιο είναι. Είναι το split balance. Το split balance είναι στην ουσία διαχωρισμός ενός δανείου σε δύο μέρη. Για παράδειγμα, χρωστάς 100.000 ευρώ. Και η τράπεζα σου λέει, αυτά τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι την εξόφλησή τους, θα πληρώνεις μόνο τα 50 χιλιάρικα.
Τα υπόλοιπα 50.000 μεταφέρονται για το μέλλον. Παγώνει, άρα λοιπόν δεν τρέχει κανένα στόκο στο μεσοδιάστημα και ξανατρέχει η υποχρέωση καταβολή των 50.000. Αν επιστωθεί με 50.000 και έχει ακριβώς, με 100. Οπότε γλιτώνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι ένα έμεσο κούρεμα. Μάλιστα. Με το καλημέρα, κυρίες και κύριοι, οι θεσμοί έβγαλαν κόκκινη κάρτα για το ασφαλιστικό. Η συνάντηση δεν πήγε καλά που είχε ο κύριος Κατρούγκαλος, ο αρμόδιος υπουργός εργασίας, μαζί με τους θεσμούς. Ο αρμόδιος πλέον για το θέμα αυτό, ο Στάσιος Χρυστοδουλέλης, ο δικηγόρος, γνωστός εργατολόγος, που είναι κάθε απόγευμα εδώ στην εκπομπή μας και μας βρίσκει λύση ζωντανά, είναι εδώ για να τα ζητήσουμε όλα. Καλησπέρα, Στάσιο. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ και σήμερα. Στην πρώτη αναγνωριστική, λοιπόν, απέρριψαν την πρόταση για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5% στάθη. Σωστά. Και όπως έχεις γράψει και στο site στο SK News, όντως τώρα δημιουργείται μια τρύπα. Η κυβέρνηση του Υπουργείου Εργασίας είχε προϋπολογίσει 500 εκατομμύρια ευρώ σαν έσοδα από αυτήν, αν μη τι άλλο, την παρέμβαση. Τώρα δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο, διαφώνησαν οι θεσμοί. Οπότε ο φόβος εντείνεται ότι ακόμα κι αν ο Υπουργός Εργασίας σε εκπομπή της βραδινής ζώνης χτες διαψεύδει ότι θα υπάρξουν μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, παρ' όλα αυτά ο φόβος παραμένει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, διότι οι θεσμοί, οι δανειστές είναι αμήλικτοι και πάντως ζητάνε... Πάντως προτείνει κάποιες εναλλακτικές προτάσεις σχετικά. Mm-hmm. Μπορεί να μην... Όλα όμως, ναι, δεν σωστό, έχει βγάλει όλα του τα χαρτιά ακόμα. Δεν έχει βγάλει και ευχόμαστε, και ευχόμαστε να είναι η κάποια χαρτιά. Να είναι στο τέλος που θα παίξει ο κύριος Σέκα. Ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Στο τραπέζι των τρεπάτων. Σίγουρα το έργο του δεν είναι δύσκολο. Σίγουρα έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας. Από την άλλη όμως, οι δανειστές ζητάνε κάποια μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να, καταρχήν οι προτάσεις πρέπει να είναι 100% ποσοτικοποιημένες για να μπορέσουν να γίνουν δεκτές από την άλλη πλευρά και με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους ασφαλισμένους. Πάντως η κυρία Γεροβασίλη μάλλον τίνει να συμφωνήσει άφησε ένα ενδεχόμενο. Ακριβώς. Η λογική λέει ότι θα πρέπει από κάπου να υπάρξουν τα έσοδα. Σίγουρα το σχέδιο του Υπουργού Εργασίας είναι φιλόδοξο, έχει κάποια θολά σημεία και κάποιες παθογένειες. Το θέμα είναι όμως ότι ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή πάνω στο προσχέδιο του Υπουργού Εργασίας είναι στον αέρα. Το αμφισβητούν οι θεσμοί, από το εσωτερικό αμφισβητείται και οι περισσότερες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες είναι στο πόδι, άρα έχουμε αρκετά θολά σημεία. 8,75, 5.000, 8,78, πότε θα βγούμε στην σύνταξη, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς, όπως επίσης τι περαιτέρω περικοπές, ακόμα και στις υφιστάμενες συντάξεις, περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Εσείς ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε ζωντανά, σας απαντάνε οι καλεσμένοι μας, είναι οι καλύτεροι στον χώρο τους. Ο κύριος Θανάσης είναι ο πρώτος τηλεθεατής, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα σας ακούμε, κύριε Θανάση. Θα ήθελα, για τη σύζυγό με ενδιαφέρομαι. Βεβαίως. Είναι στο ΙΚΑ, έχει 8.800 ένσημα τώρα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, το 2011 έκλεισε τα 55, το 2011. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα βγαίνει με πλήρη και αν βγει με μειωμένη, την πένα τι θα έχει. Λοιπόν, καταρχήν, άπτεται δύο διατάξεων η συνταξιοδοτική της περίπτωση. Με τη διάταξη των 10.000 ενσήμων, δυστυχώς, απέχει κατά τη, διότι έχει 8.800 ένσημα, όπως μου είπατε τώρα. Άρα, ναι, και με πλασματικό χρόνο το 2012, που είναι η χρονιά σταθμός για κλείδωμα συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν προλαβαίνει να κλειδώσει δικαίωμα με 10.000 ένσημα, άρα οδηγείται στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης. Πηγαίνοντας στο σενάριο των 4.500 ενσήμων τουλάχιστον, βλέπουμε ότι επειδή 55 ετών έγινε το 2011, στα 56 της θα μπορούσε να βγει με μειωμένη σύνταξη, αρκεί να έχει και τα 100 ένσημα έτος τα προηγούμενα 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η ηλικία της ποια είναι, κύριε Θανάση? Το Μάρτι κλείνει τα 60. Το Μάρτι κλείνει τα 60. Πολύ ωραία. Επομένως, και τα 100 ένσημα τα έχει, δουλεύει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Από τα 56 της και εντεύθεν θα μπορούσε να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη. Πλήρη σύνταξη δυστυχώς παίρνει στα 67 της. Άρα, η μείωση αυτή τη στιγμή είναι της τάξης του 20%. Θα συνιστούσαμε, εφόσον είναι σε μια εργασία με ικανοποίηση... Το πένα δηλαδή 20%, θα είναι αφήνει μειωμένη. Ναι. Α, δεν είναι 30 και 10-40. Όχι, για την περίπτωσή της όχι. Γιατί σας λέω ότι από τα 56, αυτό θα ήταν στα 56 της που μου αναφέρετε. Τα 56 τα έκλεισε το 12. Ναι. Το κατανοητό. Δεν είναι, λέω, για εσάς πάνω, αυτή η περίπτωση. Στη δική της περίπτωση θα έχει μια μείωση τάξης του 20%. Εφόσον έχει εργασία με ικανοποιητικό μισθό που καταβάλλεται τακτικά, συνιστούμε να παραμείνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σταύρος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα, κύριε Σταύρο. Ναι, καλώς απόγευμα. Επίσης.
για την ανιψιά μου ήθελα να ρωτήσω. Της ανοίξανε το σπίτι και της πήρανε το μπλοκάκι. Πήγε στο ΙΚΑ να βρει τα ένσημά της, τα οποία είναι πολλά, και της είπαν ότι δεν μπορούν να τα βρουν. Πού θα μπορέσει να αποταρθεί για να βρει αυτά τα ένσημα? Μάλιστα. Όταν λέτε μπλοκάκι, εννοείται τις παλιές καρτέλες των ενσήμων? Ναι, ναι. Με τα γραμματώσιμα αυτό το... Δουλεύανε, ας πούμε, με το μπλοκάκι. Έχει άλλα, βέβαια, ένσημα με την καρτέλα, με το βιβλιάριο. Αλλά τελευταία ήταν με το μπλοκάκι. Λοιπόν, ανοίξαν το σπίτι, τα πήραν όλα και πήραν το μπλοκάκι μαζί. Στο ΙΚΑ ήταν ασφαλισμένη η ανιψιά σας? Ναι, στο ΙΚΑ της είπε ότι δεν μπορούν να τα βρουν. Μάλιστα. Από το 2002 και εξής είναι μηχανογραφημένα τα ένσημα. Άρα και να τα έχει απολέσει δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι πριν το 2002, τότε... Γιατί το, όχι και πριν το 2002 πρέπει να είναι. Πριν το 2002. Αν είναι πριν και το 2002... Και μετά. Ωραία. Θα κάνει υπεύθυνη δήλωση απολίας ασφαλιστικών βιβλιαρίων στο τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής. Εκεί θα κάνει αίτηση, υπεύθυνη δήλωση απολίας ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Και οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα αναζητήσουν από τον εργοδοτικό φάκελο τα ένσημα για να μπορέσουν να διασταυρώσουν την περίπτωση. Αν είναι μετά το 2002, είναι μηχανογραφημένο, οπότε εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Ο Χρήστος είναι ο πρώτος τηλεθεατής μας. Θέλει να βγάλει χρεωστική κάρτα σε κάποια τράπεζα που ήδη έχει λογαριασμό για να κάνει πληρωμές στο εξωτερικό. Θα αντιμετωπίσει για κάποια από τις δύο ενέργειες κάποιο πρόβλημα? Πρώτον, για να βγάλει κάρτα, που νομίζω ότι όχι, μπορείς να βγάλεις άμα έχεις. Μάλιστα, αν έχει λογαριασμό. Ωραία, και πληρωμές, μπορείς από αυτή την κάρτα να κάνεις πληρωμές στο εξωτερικό? Θα μπορούσε να κάνει πληρωμές στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως υπάρχουν οι περιορισμοί οι οποίοι ισχύουν για όλες τις άλλες πληρωμές λόγω των capital controls. Και ο πατέρας μου, μας ρωτάει ο Βασίλης, έχει διαδοχική ασφάλιση και περιμένει 1,5 χρόνο, Στάθη, για να πάρει τη σύνταξή του. Θα περιμένει πολύ ακόμα? Δυστυχώς, στη διαδοχική ασφάλιση το 1,5 έτος έχει φτάσει να έχει λίγο στα αυτιά μας, δυστυχώς ξαναλέω. Από τη μία να πούμε ότι υπάρχουν λίγοι υπάλληλοι για πάρα πολλές υποθέσεις, από την άλλη θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κάνει αίτηση προσωρινής. Η καταμέτρηση σε 1,5 χρόνο μέσα, δηλαδή αδυνατούν να κάνουν καταμέτρηση? Όταν έχεις διαδοχή ασφάλιση, συμμετέχουν δύο φορείς. Πρέπει να γίνει η καταμέτρηση και από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς. Σε κάθε περίπτωση είναι παράλογο αυτό το οποίο γίνεται και πρέπει να βρεθεί λύση. Από την άλλη, αν δεν έχει κάνει αίτημα προσωρινής, να κάνει αίτημα προσωρινής, και αν εκκρεμεί η ανακεφαλαίωση των ενσήμων, να κάνει αίτημα επίσπευσης, επικαλούμενος τυχόν λόγους οικονομικούς ή υγείας για να επισπευστεί η διαδικασία. Δημήτρη, μετά το διάλειμμα έχουμε να πούμε για τα στεγαστικά δάνεια. Τι μπορεί να πετύχει ο δανειολήπτης? Έχει ένα στεγαστικό δάνειο, είναι συνεπής, εάν μπορεί λοιπόν να διεκδικήσει έστω και κάποιο κούρεμα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον εργατολόγο και βεβαίως στον δικηγόρο για τα κόκκινα δάνεια, θα τις απαντήσουμε σε πολύ λίγο ύστερα από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής είσαστε όλοι εσείς που θέτετε ζωντανά το ερώτημά σας και οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας σας απαντούν. Είναι και η μοναδικότητα αυτή της εκπομπής μας. Πάμε να καλησπερίσουμε όμως και τους τηλεθεατές, οι οποίοι δεν μας παίρνουν στο τηλέφωνο για να μας ακούσουν, όμως μας στέλνουν το μήνυμά τους και χαιρόμαστε το ίδιο γι' αυτό. Το 834, εκπαιδευτικός γεννημένος 31 Τετάρτου του 57, έχω 5 χρόνια ΙΚΑ έως 28 δωδεκάτου, με συγχωρείς Στάθμου, του 88. Και μετά έχει 27 χρόνια στο δημόσιο. Πόσα χρόνια δουλεύει αυτός ο άνθρωπος? Και 21 μήνες στρατό, σύνολο 34 χρόνια. Πότε μπορεί να βγει σύνταξη? Εγώ 35 τα βγάζω, 27 και 8, 35 και ήταν. Μα και 58. 31 Τετάρτου 57, έχω 5 χρόνια ΙΚΑ. 5 χρόνια. Έως 28 δωδεκάτου του 88. Και από 88 και μετά 27 και 5, 32 και 2 το στρατό, 34. Έχει δίκιο. Και 21 μήνες στρατό. Παρακάτι 2 χρόνια. Εκείνος λοιπόν απλά του προστίθεται ένα εξάμηνο. Είχε την ηλικία μένει, δεν είχε τα 35 χρόνια, του προστίθεται ένα εξάμηνο. Μόνο ένα εξάμηνο. Ναι. Την 1η Δωδεκάτου του 2015, ο γιος μου αγόρασε ένα διαμέρισμα για την κάλυψη του πόθεν έσχες του δόρισα στις 28 Δωδεκάτου του 2015, το ποσό των 250.000 ευρώ, και κατέβαλα φόρο.
Αυτό θα μας το απαντήσει πώς είναι ο Θρασιβλός. Όχι, όχι, είναι την Πέμπτη λοιπόν ο φοροτεχνικός μας. Ο κύριος Γιάννης είναι στην πέμπτη. Τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Και ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Τον κύριο Νίκο, τον εργατολόγο, ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Είμαι γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1958. Μάλιστα. Μέχρι τον 8ο του 1998 έχω 5.000 ένσημα. Και από τότε μέχρι αυτή τη στιγμή είμαι δημόσιος υπάλληλος. Πότε παίρνω σύνταξη? Από το 98 και ντεύθυν είσαι δημοτικός υπάλληλος. Μάλιστα. 17 χρόνια λοιπόν. Και άλλα 17, 34, 35. Άρα, εσείς συμπληρώνετε το 58ο έτος ηλικίας το 2016, επομένως στα 59 σας χρόνια. Στα 59. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του χρόνου το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιώργος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Έχω από το 70 μέχρι το 78, 3,5 χρόνια ΙΚΑ. Και από 1/1/79 ως το 13 τον έκτο, άρα 34,5 χρόνια ΤΕΒΕ. Είναι 60 χρονών, τα κλείνετε τον Ιούνιο. Δεν είστε 60. Πότε, τα κλείνετε πότε τα 60? Τον Ιούνιο του 16. Τον Ιούνιο του 16. Έχετε κλειδώσει δικαίωμα ακόμα και χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου ή με μικρή εξαγορά. 18 χρόνια γεμάτα. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν σας προστίθεται ένα εξάμηνο. 60 έτη και 6 μήνες, παρακαλώ. Προτίθεται ένα εξάμηνο τώρα δηλαδή? Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο. Με συγχωρείς. Είμαι εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο. Καταβάλλεται κανονικά το ποσό, απλά μου είπε ότι έχει το τελευταίο καιρό κάποια προβλήματα ο κύριος που το αποπληρώνει και θέλω να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που χρειαστεί και δεν το πληρώσει. Δυστυχώς είναι ο μεγάλος αδικημένος. Εάν ο κύριος δεν πληρώσει το δάνειό του, θα πρέπει να εξετάσει εάν η τράπεζα μπορεί να ικανοποιηθεί από την περιουσία του πρωτοφυλέτη. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Πολύ απλά, αν το δάνειο αυτό είναι κάποιο στεγαστικό δάνειο με υποθήκη, δηλαδή με κάποιο βάρος πάνω στο σπίτι του πρωτοφυλέτη, το λογικότερο, το πιθανότερο είναι ότι αν δεν πληρώνει ο φυλέτης, θα εκτελέσει τράπεζα στο σπίτι του φυλέτη, άρα ο εγγυητής με έμεσο τρόπο θα απαλλαγεί. Βεβαίως, αυτό θα συμβεί μόνο εάν η αξία του σπιτιού είναι μεγαλύτερη από την αξία του δανείου το οποίο μας οφείλεται. Μας έδωσε πολύ καλή η πάσα τώρα. Μετά τον κύριο Στράτο θα μας πεις για το στεγαστικό δάνειο. Γιατί πάρα πολλοί τηλεθεατές μας καλούν, έχουν πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, έχουν εξοφλήσει, έχουν πληρώσει μάλλον γύρω στις 45.000. Τι γίνεται με το υπόλοιπο, με τους στόχους, τι κριτήρια χρειάζεται? 100.000 είναι πολύ λίγα. Κύριε Στράτο, καλησπέρα σας. Κύριε Στράτο. Ναι. Είμαι γεννημένος 1/2 του 62. Κολλάω ένσημα, είμαι στο ΙΚΑ από το 78 μέχρι το 87, έχω 1.800 ένσημα και από εκεί και πέρα είμαι στο ΤΕΒΕ μέχρι τώρα. Όταν θα πάω 60 χρονών, πιστεύω να έχω 2.000 ένσημα, θα βγω στα 60 ή θα βγω στα 62. Εσείς αυτή τη στιγμή είστε 53 ετών. 54. 54. Είμαι το 62, πρώτο-δευτερό του 62. Λοιπόν, 54, σωστά, έχετε κλείσει τα 54. Επομένως, αυτή τη στιγμή, ενώ κλειδώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με εξαγορά πλασματικού χρόνου, απέχετε ηλικιακά από το 60ο έτος ηλικίας και με το νόμο 4336 του 2015 οδηγήσετε στο 62ο έτος ηλικίας. Αν πληρώσω πλασματικά. Με πλασματικά. Δυστυχώς, για εσάς δεν έχει και μεγάλη. Αν συνεχίσετε ασφαλισμένος, για να το δούμε χρηστικά σε εσάς, αν συνεχίσετε ασφαλισμένος μέχρι από τα 54 έως τα 62, τότε δεν έχει νόημα να εξαγοράσετε το πλασματικό χρόνο, γιατί ούτως ή άλλως, με ή χωρίς πλασματικό, οδηγήσετε στο 62ο έτος ηλικίας, λόγω του ότι είστε μικρός ηλικιακά τώρα. Άρα, αν υπάρχει προοπτική συνέχιση της ασφάλισής σας στον ΟΑΕ, δεν εξαγοράζετε πλασματικό χρόνο. Αν όχι, εξαγοράζετε πλασματικό χρόνο. Το δεδομένο όμως είναι ότι πάτε στα 62. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Μιχάλης. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με τον κύριο Χριστοδουλέλη θα ήθελα να μιλήσω. Ναι. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Κοιτάξτε, ως προς την κύρια σύνταξη, είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω κατοχυρώσει 25 ετία το 10 και υπάγομαι στη διατάξη 35 ετίας. Γνωρίζω ότι θα συμβεί. Είμαι 56 ετών αυτή τη στιγμή. Αλλά ως προς την επικουρική. Ναι. Επειδή από την 25 ετία τα 8,5 είναι διαδοχική ασφάλιση, τα 8,5 χρόνια είναι ΤΕΒΕ, δεν συμπληρώνει 25 ετία ως προς το ΤΕΑΔΗ. Σωστό.
Θέλω να γνωρίζω αν μπορώ, ενώ βγαίνω με διατάξεις 35 ετίας ως προς την κύρια, αν ως προς την επικουρική μπορώ να βγω με διατάξεις ανηλίκων το 11, γιατί αν αναγνωρίσω τα 8,5 χρόνια που έχω στην κύρια στο ΤΕΒΕ, σωστό, τότε συμπληρώνω 25 ετία το 11. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως, επειδή η επικουρική σύνταξη στον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα είναι παρακολουθηματική της κύριας, δεν μπορούμε με διαφορετική διάταξη να συνταξιοδοτηθούμε από τον κύριο φορέα και με διαφορετική από τον επικουρικό. Ωραίο το ερώτημα, στην πράξη δεν γίνεται. Οπότε δηλαδή, εάν εγώ, γιατί είμαι 58, συμπληρώνω το 2017 και βγαίνω στα 59,5 στην κύρια σύνταξη. Mm-hmm. Στην επικουρική όμως, επειδή δεν θα έχω τα ανάλογα χρόνια, γιατί τα 8,5, θα είναι μείον 8,5 το ΤΕΒΕ που δεν είχα επικουρική, τι θα συμβεί? Εσείς εξαγοράζετε ό,τι υπολείπετε για να συμπληρώσετε τα 25 και από εκεί και πέρα θα λάβετε κανονικά επικουρική. Δεν πρέπει να έχετε όσα χρόνια έχετε, δεν πρέπει να έχετε 35 χρόνια και στον επικουρικό φορέα. Καταλάβατε? Α, δηλαδή μπορεί να βγούμε 35 ετία στην κύρια και με 27 στην επικουρική. Πολύ σωστά. Δεν θα είναι η μέγιστη δυνατή επικουρική. Θα είναι η αναλογική με βάση τα χρόνια ασφάλισής σας. Πάντως δεν απαιτείται να συμπληρώσετε 35 χρόνια και στην επικουρική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον κύριο Νίκο, πάμε λοιπόν να δούμε, Δημήτρη, τι γίνεται με τα στεγαστικά δάνεια. Τι μπορεί λοιπόν να πετύχει, γιατί όλοι έχουν ένα στεγαστικό δάνειο. Τι μπορεί λοιπόν να πετύχει ο δανειολήπτης και βεβαίως με τι κριτήρια? Λοιπόν, δυστυχώς, όσοι είναι συνεπείς μέχρι σήμερα και πήρουν το δάνειό τους κανονικά, δεν προβλέπεται καμία ευεργετική διάταξη ούτε κάποιο κίνητρο για να συνεχίσουν να πήρουν το δάνειό τους. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή είναι μεγάλη αδικημένη, γιατί αυτό που συνέβη στην κρίση ήταν το ότι οι πραγματικές διαγραφές, οι μεγάλες διαγραφές αφορούσαν άτομα τα οποία είχαν υπερδανιστεί, δηλαδή είχαν πάρει χρήματα τα οποία ήταν περισσότερα από τις δυνάμεις τους. Εκεί έγινε το πρόβλημα, ακριβώς αυτό που λέω ακριβώς τώρα. Ενώ ο κόσμος ο οποίος είχε δανειστεί συντηρητικά, δηλαδή είχε ένα λογικό στεγαστικό δάνειο, νομίζω πως είναι ο μεγάλος αδικημένος, όχι χαμένος. Χαμένος που δεν είσαι ποτέ όταν είσαι συνεπής υποχρεώσεις σου και διατηρείς την περιουσία σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν προβλέπεται όμως καμία ελάφρυνση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα εισοδήματά του έχουν πέσει, παρόλα αυτά πληρώνει την ίδια δόση. Αυτό που θα μπορούσε σίγουρα να διεκδικήσει είναι μια επιμήκυνση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Φοβάμαι όμως βέβαια ότι απογοητεύει πολύ κόσμο και πολλούς δανειολήπτες, γιατί ήλπιζαν ότι θα συμβεί κάτι καλύτερο σε αυτούς. Δηλαδή, μόνο επιμήκυνση, κανένα κούρεμα, ούτε στόχους. Ναι, από τη στιγμή που κάποιος. Εντάξει, στους τόκους, εφόσον ένα δάνειο είναι ενήμερο, δεν έχει τόκους. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να κουρευτούν οι μελλοντικοί τόκοι, μάλιστα, εάν κάνεις πρόωρη εξόφληση. Αυτό τι, με απλά λόγια, τι που είναι. Δεν είναι νόμο επιτρέπεται και, τώρα λόγω του. Θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο αν έχεις μετρητά χρήματα σε κάποια δάνεια. Δηλαδή, ένα δάνειο το οποίο είναι το κοχρολητικό, δηλαδή το πληρώνεις για τα επόμενα 10 χρόνια. Στο δοσολόγιο προβλέπεται αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου, μέρους του τόκους. Άρα μπορείς λοιπόν να κερδίσεις. Με μέσο τρόπο, ναι, αλλά αυτό όμως απαιτεί να έχεις τα χρήματα για να πας να εξοφλήσεις. Και να κουρέψεις δηλαδή όλους τους μελλοντικούς τόκους. Τέλεια. Ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ο κύριο Χριστοδουλέλη θα ήθελα. Ναι, σας ακούει και ο κύριος Χριστοδουλέλης. Ναι, για το συνταξιδικό. Είμαι γεννημένος 8-8 του 56. Μάλιστα. Και το δεύτερο του 14 είχα ένσημα 9-56. Μάλιστα. Και βαρέα, τα βαρέα εντάξει, θα έχω 7-450. 7-450 είχατε πότε, το 14? Το δεύτερο το 14, ναι. Το δεύτερο, άρα τα 7,5 τα είχατε μέσα στο 14. Μέσα στο 14 τα είχα, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, εσείς δεν προλαβαίνετε να κλειδώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2012 που θα σας εξυπηρετούσε. Η διάταξη των βαρέων δεν αλλάζει, μεν. Από την άλλη, ούτως ή άλλως, λόγω έλλειψης, λόγω μη επάρκειας ενσύμων, εσείς πηγαίνατε στα 61 και 6 μήνες για την πλήρη, 59 και 6 μήνες για τη μειωμένη. Όμως, αυτό με εξαγορά πλασματικού χρόνου για να συμπληρώσετε τα 10.500 το 14. Όμως, ούτως ή άλλως, αν συνεχίσετε και έχετε τα 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια, ούτως ή άλλως στα 62 σας λαμβάνετε πλήρη σύνταξη χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου. Άρα, το δεύτερο σενάριο σας εξυπηρετεί περισσότερο. Χωρίς καμία εξαγορά, αρκεί να έχετε τα 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια πριν τα 62 και στα 62 σας συμπληρωμένα θα λάβετε πλήρη σύνταξη. Μάλιστα. Η μειωμένη πόσο θα είναι? 12% η μείωση συν 10 επιπλέον με το νέο νόμο. Άρα μην σκεφτείτε καν το σενάριο αυτό. 62 για την πλήρη σύνταξη. Μάλιστα.
ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος Σοφία είναι ο κύριος Σταύρος. Καλησπέρα σας. Κύριε Σταύρο. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Ναι, ακούτε. Βεβαίως. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Χριστοπηλέλη. Μάλιστα. Ναι, σας ακούω, κύριε Χριστοπηλέλη. Θέλω να ρωτήσω για τη σύζυγο, η οποία είναι γεννημένη 4 Δευτέρου του 1956. Ναι. 12-12 του 12, κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότηση για μειωμένη. Ναι. Και πριν τα Χριστούγεννα μας ειδοποίησαν ότι βγήκε η απόφαση και παίρνει σαν βάση υπολογισμού τα 385 ευρώ, συνεχίζει να εργάζεται και μας βγάζει ένα μείον 115 ευρώ. Ναι, λόγω μείωσης λογορίου ηλικίας, έχει το πέναλτι. Λογορίου ηλικίας. Ναι. Να, τελικό ποσό μου βγάζει 269,87 ευρώ. Θα σας εξηγήσω γιατί. Συνεχίζοντας εργαζόμενοι, δεν ισχύει για εκείνη το δίχτυ προστασίας της κατώτατης σύνταξης, που ήταν 486, έγινε 392 με την εγκύκλιο Χαϊκάλη. Άρα, υπολογίζεται το οργανικό ποσό, 300 κάτι, μείον τη μείωση, μείον το ποσοστό μείωσης, άρα γι' αυτό βγαίνει ένα πολύ χαμηλό ποσό. Αν σταματήσει να εργάζεται, δεν θα η μείωση εφόρου ζωής θα είναι μειωμένη, αλλά δεν θα υπολογίζεται ως βάση το 300 κάτι, το οργανικό ποσό, παρά το συμφερότερο κατώτατο. Το καταλάβατε? Μάλιστα. Γι' αυτό. Είναι σωστή η απόφαση πάντως. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Σταύρος. Καλησπέρα, κύριε Σταύρο. Ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος, με συγχωρείτε. Ο κύριος Νίκος. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Έχω μία ξαδέρφη 56 χρονών με ένα γιο ο οποίος σπουδάζει. Και πέθανε ο σύζυγός της 60 ετών συνταξίουχος. Έχει κάνει μέτρηση για μεταβίβαση της σύνταξης. Σε πόσο καιρό θα πάρει τη σύνταξη αυτή? Καταρχήν εξαρτάται από το υποκατάστημα του ΙΚΑ, από ποιο φορέα τι φορέα ασφάλισης είχε ο Θανών. ΙΚΑ. Να ρωτήσω κάτι. Λάμβανε ήδη σύνταξη, ήταν ήδη συνταξιούχος? Ναι, λάμβανε σύνταξη βέβαια. Κανονικά λοιπόν η μεταβίβαση, όπως σωστά είπατε, χρειαζόμαστε μικρό χρονικό διάστημα, στο τετράμινο πιθανολόγο, αλλά σας ξαναλέω, είναι γραφειοκρατικό, εξαρτάται από την υπηρεσία, από το υποκατάστημα του ΙΚΑ. Πάντως η μεταβίβαση, γενικόλογα μιλώντας, έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ότι αν δεν λάβανε σύνταξη ο Θανών και έπρεπε από την αρχή να τρέξει η διαδικασία. Πιέστε όσο μπορείτε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στα υποκαταστήματα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο σας. Η κόρη μου έχει μια σταθερή δουλειά. Έχει λογαριασμό για τα χρήματα για να αγοράσει ένα σπίτι. Αλλά όμως θέλει να χρησιμοποιήσει δάνειο. Δίνονται σήμερα δάνεια? Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, ναι. Δίνονται λίγα, πολύ λίγα δάνεια. Είναι πολύ έτσι. Ναι, ναι. Τι πρέπει να είσαι δημόσιος υπάλληλος με 3.000 ευρώ το μήνα? Πρέπει, όπως και είναι λογικό και έπρεπε να γινόταν πριν ξεκινήσει η κρίση, να μπορείς να χρηματοδοτήσεις ένα ποσοστό της αγοράς. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, πρέπει να μπορείς να πληρώσεις, για παράδειγμα, το 30-40%. Το 30% νομίζω είναι. Ναι, ακριβώς. Ενώ τα δάνεια τα οποία δόθηκαν σε προηγούμενες εποχές. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, Δημήτρη μου, και αφορά μόνο εμένα. Είχα πάει παλιότερα, μου λέγανε όλες οι φίλες μου, γνωστοί μου κλπ. Ότι εμείς κάθε φορά που πηγαίναμε, λέει, μας δίνανε τις κάρτες έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές. Εμένα ποτέ δεν είναι. Είχα μια σταθερή δουλειά. Το έχω σαν παράπονο. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί λέει το, για πρέπει τα κριτήρια που πολύ γρήγορα. Πρέπει να περνούσε πολύ γρήγορα το κάτι υποκατάστημα και να μην προλάβαινε να σταματήσουν. Να μην προλάβαινε να με σταματήσουν. Αλλά η αλήθεια είναι πως έστειναν τις κάρτες στο σπίτι. Μετά το ασφαλισμένο από το 1981 στο ΙΚΑ με 10.000 βαρέα ένσημα, χείρος από το 2008 άνθρωπος. Με δύο ανήλικα 50 χρονών, αν δικαιούμε σύνταξη και πόσο μειωμένη. Έχει 10.000, δεν δικαιούται μειωμένη. Έτσι, σωστά, δεν πάει για τη μειωμένη. Κάνοντας χρήση της διάταξης του χείρου πατέρα ανηλίκου, έχει σημασία πότε έγινε 50. Αν έγινε 50 πριν τις 18-8, το διατηρεί. Αν έγινε μετά, δυστυχώς τον πιάνει το αυξημένο όριο ηλικίας. Χάνοντας λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έγινε 50 μέχρι τις 18-8 του 15 οικία, τότε θα ανατρέξει με εξαγορά πλασματικού χρόνου στην γύρατος, η οποία όμως λόγω μικρής ηλικίας του συγκεκριμένου κυρίου τον πάει μετά τα 58 μεταβατικά. Τελευταίος τηλεθεατής για σήμερα είναι ο κύριος Στέλιος. Καλησπέρα σας. Κύριε Στέλιο, μας ακούτε? Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ναι, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Σας ακούμε. Είμαι το 61 γεννηθής. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι.
από το 1975 κολλάω ένσημα, mm-hmm. με 19 χρόνια εργασίας σε βαρέα. Ναι. Πότε μπορώ να βγω σύνταξη? Λοιπόν, είστε 54 ετών λοιπόν αυτή τη στιγμή. Έχω κλείσει τώρα το Γενάρη του 65. Κλείσει τα 55 λοιπόν το Γενάρη. Έχω κλείσει τα 55 και πάω για 56. Ωραία. Με τα ένσημα που έχετε, πηγαίνετε με τα βαρέα συμπληρωμένα στα 62 σας για πλήρη σύνταξη, αρκεί να έχετε 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια, κύριε Στέλιο. 62 πλήρης, αρκεί να έχουμε και 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια. Θα πάμε στα 62. Mm-hmm. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μια πολύ γρήγορη τελευταία ερώτηση, σας μου ξέρεις εσύ. Mm. Το 170, άνδρας γεννημένος 4 Δευτέρου του 64, εκπαιδευτικός δημοσίου, 25 ετία το 2010. Σήμερα 31 χρόνια και με εξαγορά στρατού ενός ετούς 32 έτη. Με 37 έτη στις 31 εβδόμου του 2021, χωρίς όριο ηλικίας, συνταξιοδοτούμε με βάση την εγκύκλιο του Νοεμβρίου 2015 και τις ειδικές διατάξεις των εκπαιδευτικών. Είναι η ερώτηση. Καταρχήν, χάνει τη δυνατότητα να βγει ως πατέρας ανηλίκου γιατί είχε 25 ετία το 2010. Τα 37 χρόνια, αν τα συμπληρώνει το 2021, ναι, οδηγείται στη μεταβατικότητα του πίνακα που ορίζει η εγκύκλωση που λέει. Σωστά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Τη σκητάλη της ενημέρωσής σας δίνουμε στον Βασίλη τον Ταλαμάγκα και στη συνέχεια θα κάνετε φόκους στις τράπεζες με την Αμαλία Κάτζου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.